Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Focus FM. Είναι 3 του Δεκέμβρη, νομίζω. 3 Δεκεμβρίου, σαν έτσι μοιάζει. Άντε, όχι Δεκέμβρη. Είναι 3 Νοέμβρη. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κάπως έτσι. Είναι σαν να είναι 3 του Νοέμβρη. Βγήκα το πρωί με κοντομάνικο, ξαναμπήκα μέσα. Ρες, τι έγινε. Έβαλα ζακέτα. Λέω, τι έγινε, ρε φίλε. Ρε εσείς, θα μας πάρετε μέχρι και το καλοκαίρι. Είσαστε με τα καλά σας. Δεν σας φτάνει τόσα που σας έχουμε δώσει. Έπεσε το YouTube. Θα μας πάρει. Με το καλημέρα. Με το καλημέρα, φυσικά και θα πέσει το YouTube, διότι εδώ πέρα είσαι Focus FM και σε κυνηγάει το σύμπαν. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούτε μέσα από τους 103,6. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε διαδικτυακά στο www.focusfm.gr. Καλημέρα στους φίλους οι οποίοι έχετε επιλέξει να έχετε και εικόνα από το στούντιο του Focus, είτε μέσα στο live stream που κάνουμε στο YouTube, κάνουμε πλέον, είτε στο live stream που κάνουμε στο Facebook, αλλά και στους TikTokeράδες. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα και στον Κώστα τον Ερμέ, ο οποίος είναι μαζί μου σήμερα το πρωί. Καλημέρα, Κώστα. Κρύο, ρε παιδιά. Κρύο. Μπαίνω μέσα, λέω την Μποτίτση, κρυώνεις. Άστα, μου λέει. Άστα. Και σκέφτομαι, ξέρεις, σκέφτομαι ότι σε χώρες, λέω, σε πόλεις και σε χωριουδάκια της Βορείου Ελλάδος, ακόμα καίει το πετρέλαιο. Ακόμα και η θέρμανση. Και αυτές οι περιοχές, ξέρετε, έχουν και αυτές ρήτρα αναπροσαρμογής. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Χριστός Ανέστη, δεν το ξεχνάμε, τον χριστιανικό μας χαιρετισμό. Χριστός Ανέστη σε όλους. Καλό φθινόπωρο. Λοιπόν, 3 του Μάη, όσο και αν δεν φαίνεται ότι είναι 3 του Μάη, είναι 3 του Μάη. Η περισσότερη χώρα, τα περισσότερα σημεία στην Ελλάδα είναι με σύννεφα και με αυτό το ψηλόβροχο τύπου Λονδίνου. Τέλος πάντων, θα το προσπαθήσουμε, θα το καταφέρουμε, θα τον γυρίσουμε τον ήλιο, αδέλφια, και θα καταφέρουμε να βγάλουμε τον ήλιο έξω, να λάμψει και να μας ζεστάνει και να ζεσταθεί το κουκαλάκι μας. Πάμε να ξεκινήσουμε, τι λες, Κώστα? Άντε να ξεκινήσουμε. Ξέρετε κάτι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, παιδιά. Πολλές οι καλημέρες. Βροχή, θα έλεγα, οι καλημέρες. Μαζί με τη βροχή πέφτουν και βροχή οι καλημέρες. Και αυτό σημαίνει ότι είμαστε. Να καλωσορίσω λίγο κιόλας κανονικά όλο τον κόσμο. Έτσι, γιατί τελειώσανε οι διακοπές, παιδιά. Έτσι, θεωρώ ότι γυρίσατε όλοι. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Χριστός Ανέστη σε όλους. Τα παιδάκια μας ξεκινάνε το σχολείο, τελείωσαν οι διακοπές. Μπήκανε. Σε λίγο χτυπάει το κουδούνι. Καλή συνέχεια της σχολικής χρονιάς. Δυστυχώς με μάσκες. Πολύ δυστυχώς με μάσκες. Δεν μας το έχουν εξηγήσει επαρκώς. Αλλά πάμε να πιάσουμε λίγο τα θέματα με τη σειρά και να τα συζητήσουμε όλα σήμερα. Ξέρετε, έχω μία δυσανεξία στην υποκρισία. Με ενοχλεί πάρα πολύ ως άνθρωπο, με ενοχλεί η υποκρισία. Και δυστυχώς για ακόμα μία φορά, τα τελευταία 24 ώρα, τα μέσα ενημέρωσης συμπεριφέρονται τόσο υποκριτικά. Μα τόσο υποκριτικά. Το ίδιο και αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν μια κατάσταση. Μια κατάσταση η οποία δεν χωράει πολύ συζήτηση. Δεν χωράει πολύ μεγάλη κουβέντα εάν αυτό το παρτάλι, το δίποδο, το ζώο, το δίποδο, κακοποίησε ή όχι αυτή τη γατούλα. Δεν χωράει πολύ μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Υπάρχει νόμος, θα πρέπει να είναι αυστηρός, θα πρέπει τέτοιου είδους συμπεριφορές και κακοποίησεις απροστάτευτων ζώων να μην τίθεται σε θέμα συζήτησης για το αν πρέπει ή όχι να τιμωρηθούν. Πρέπει να είναι αυτονόητο ότι τιμωρούνται παραδειγματικά και αυτές οι περιπτώσεις, αλλά και πολλές άλλες περιπτώσεις. Δεν μπορώ εγώ, δεν ανέχομαι αυτά τα κροκοδίλια δάκρυα από τηλεοράσεις, από επώνυμους στα social media, οι οποίοι δεν έχουν ταΐσει μια φορά στη ζωή τους ένα δέσποτο γατάκι ή ένα δέσποτο σκυλάκι. Μια φορά δεν έχουν βγάλει ένα κουπάκι με νερό όταν έχουμε 40 βαθμούς θερμοκρασία έξω. Ή δεν έχουν κάνει ένα σπιτάκι για να προστατεύσουν ένα αδέσποτο από το κρύο τους κρύους μήνες του χειμώνα. Δεν ανέχομαι αυτή την υποκρισία όταν έχουμε μπαγλαμάδες πάσης φύσεως να δένουν άλογα πίσω από τον Τάτσουν και να τα τραβολογάνε στην Εθνική Οδό. Δεν ανέχομαι να μην δίνουν σημασία τα μέσα ενημέρωσης που το έχουν αναγάγει ως μείζον θέμα συζήτησης το γατάκι που κακοποίησε αυτός ο ανεγκέφαλος αλβανικής καταγωγής
και με κομματική ταυτότητα. Σιριζέος είναι. Έτσι, να τα λέμε όλα. Όχι βέβαια ότι αυτό κάνει τους Σιριζέους κακούς ανθρώπους απέναντι στα ζώα. Δεν έχει να κάνει. Αυτός ο συγκεκριμένος ήτανε. Ούτε φυσικά κάνει τους αλλοδαπούς κακοποιητές ζώων. Συλλήβδιν. Για να μην τα τσουβαλιάζουμε. Εντάξει. Αλλά φτάνει με αυτή την υποκρισία. Βγήκε ο Θοδωρικάκος να κάνει τι. Να μας πει ότι συνελήφθη ο συγκεκριμένος και ότι θα του επιβληθούν οι ποινές σοβαρά. Και τι θες να σε κάνουμε, να σε χειροκροτήσουμε. Πού είσαι ρε Θεοδωρικάκο και πού είστε όλοι εσείς που τόσο καιρό στις περιοχές όπου υπάρχουν οι παράνομοι μετανάστε, οι επενδυτέ, έχουν εξαφανιστεί σκυλιά, γατιά και δεν υπάρχουν πουθενά, μα πουθενά αναφορές για το ότι προφανώς και τα κυνηγάνε και τα θανατώνουν τα ζωντανά αυτά και τα καταναλώνουν γιατί η κουλτούρα τους τους το επιτρέπει. Εδώ όμως δεν είμαστε Ισλαμαμπάντ, εκτός αν είμαστε. Πού είστε όλοι εσείς οι πονόψυχοι όταν έβγαιναν και έκλεγαν στην κάμερα οι κτηνοτρόφοι στη Μόρια, στη Μυτιλίνη, τους ξεχάσατε? Πού ήσασταν όλοι εσείς όταν είχε βγει ο Βοσκός και είχε πει ότι με απείλησε ο Αραβόβονος μέσα στο μαντρί μου γιατί μπήκε να βιάσει πρόβατο? Τα ξεχάσατε? Τον ξεχάσατε τον Βοσκό? Όπως σας το λέω, μπήκε μέσα ο Αραβόφωνος, τον είδε ο Βοσκός, πάει του λέει τι κάνεις εσύ εδώ και πήρε ένα μαχαίρι, ένα λεπίδι να με το συμπάθειο για να τον απειλήσει. Και όταν τον πήγανε στην αστυνομία και τους λέει ο Βοσκός ρωτήστε τον γιατί μπήκε μέσα στο μαντρί μου. Γιατί μπήκε μέσα στο μαντρί μου. Μπήκα λέει για να κάνω έρωτα σε ένα πρόβατο. Βάλτε ρε να το ακούσουμε ρε. Να μην το ξεχνάτε. Γιατί εγώ δεν ξεχνάω αυτά τα θέματα. Ποιος από εσάς ασχολείται? Όταν τους είπα, φέρτε τον εδώ να δούμε τι, γιατί μπήκε μέσα στη μάντρα. Λοιπόν, η απάντηση ξέρετε ποιο είναι? Yeah. Μπήκε να κάνει έρωτα σε ένα πρόβατο. Ποιος από εσάς ασχολήθηκε με αυτό το περιστατικό όπου ο επενδυτής, κύριε Μηταράκη, κύριε Μητσοτάκη, κυρία Σακελαροπούλου, και για εσάς κορίτσια, ελάχιστα κορίτσια, οι οποίες πάτε και ταραβερίζεστε με δάφτους. Θα φτάσω και εκεί πέρα γιατί χθες είχαμε ολόκληρη συζήτηση για αυτό το θέμα. Ποιος ασχολήθηκε με την κακοποίηση τη συγκεκριμένη? Βγήκε ο Θοδωρικάκος να κάνει θέμα και να πει θα συλληφθεί? Ποιος, δεν τον πήγε στην αστυνομία, τους είπε ότι μπήκα μέσα για να περάσω καλά με την προβατίνα ή με το κρυαράκι, ανάλογα ποια είναι τα γούστα του συγκεκριμένου κυρίου. Και όλα καλά. Ποιος από εσάς βρε κουπούκια, βρε μπαγλαμάδες, ασχολήθηκε με το Φώτη το Γιουνί? Τον θυμάστε το Φώτη το Γιουνί? Ο Φώτης ο Γιουνής ήταν ένας βοσκός του οποίου πήγανε και τους φάξαν, του κατέσφαξαν τα προβατάκια τα οποία μεγάλωνε και τα πήραν και τα πουλούσανε σε αυτοσχέδια κρεοπολία μέσα στη Μόρια. Ποιος από εσάς ασχολήθηκε με αυτό, με αυτή την κακοποίηση και τον σφαγιασμό των ζώων? Ο Φώτης ο Γιουνής με δύο μωρά στο σπίτι παράτησε γυναίκα και τα δύο του τα μωρά και πήγαινε μέσα στον Βοριά για να προστατέψει το βιός του. Και το μόνο που κατάφερε να κάνει είναι να μαζεύει από τις ρεματιές εκεί στη Μόρια, στη Μυτιλίνη, που κάποιοι που κυβέρνησαν αυτή τη χώρα νόμιζαν ότι η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι δύο νησιά, δύο διαφορετικά νησιά. Έκλαιγε όταν μάζευε τις προβιές των ζώων. Εδώ του έχω κάνει συνέντευξη, τον είχα φιλοξενήσει. Έκλαιγε όταν μάζευε μία-μία τις προβιές των ζώων. Ένα παλικάρι Ελληνόπουλο δύο μέτρα. Και έκλαιγε ο Φώτης ο Γιουνής. Βάλτε να τον ακούσουμε ρε εσείς. Τρεις μέρες κάθομαι εδώ με το παλούκι εδώ που με βλέπεις μέσα στο Βουριά. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Και αυτή έχει σκηνές 500 και 800 ευρώ. Και εγώ εδώ με το ραβδί. Απάνω στο τέτοιο, στο ξηροβόριαδο, μακριά από το σπίτι με δυο μωρά. Τι τούτο το πράγμα εδώ πέρα, να σφάζει εδώ μες στα βουνά, τα ζά, πέτει τσιφάλια ζά. Έλα το να δεις. Μεγαλωμένη στα βουνά και δεν γίνεται αυτά τα πράγματα που μας τα κάνετε εμείς. Που πλουφουρούν, δες εδώ, δες κεφάλια εκεί απάνω πέταμα. Δες εδώ τι γίνεται. Κάτω. Μια, δυο, τρεις,
Τέσσερις προβιές, τέσσερα γίδια. Ασχολήθηκε κανένας με αυτά τα περιστατικά? Εδώ δεν έχουμε κακοποίηση ζώου? Ασχολήθηκε, ξαναλέω, κάποιος για να κάτσει και να ψάξει να δει στις γειτονιές που έχουν γίνει γκέτο στην Ελλάδα, σε πόλεις, ότι έχουν εξαφανιστεί τα δέσποτα? Το ξέρεις ρε Σικώστα, δεν το ξέρεις? Πόσες φορές το έχουμε πει? Πάρα πολλές. Πόσες φορές έχουμε δει να κυνηγάνε σκυλιά και γατιά? Πολλές φορές. Περιστέρια, τα περιστέρια έχουν γίνει άρπαγες περιστεριών. Βάζουν και τα πιτσιρίκια του, τα πιάνουν. Και άμα του πεις τι κάνεις εκεί πέρα, α, το όπιασα, λέει, να το χαϊδέψω. Τι να το χαϊδέψεις? Τι να το χαϊδέψεις? Που έτσι και τον δεις για να τον πεις άστο, το περιστέρι έχει χαιρετήσει. Περιστέρια, 18 ώρες, ό,τι πιάσουνε. Ό,τι πιάσουνε. Αλλά ακόμα περισσότερο, ξαναλέω, παιδιά, γιατί το θέμα είναι θέμα υποκρισίας. Είναι θέμα υποκρισίας. Μα να κάνετε βρε παρτάλια της κακιάς ώρας. Δήθεν ενημερώνετε τον κόσμο ολόκληρα αφιερώματα για το γατάκι και να μην κάνετε ένα λεπτό αναφορά. Ένα λεπτό ρε εσείς, ένα λεπτό να κάνετε αναφορά στο γεγονός ότι 17χρονη απήχθη από ομάδα Πακιστανών στον Κολονό. Έλα μου. Το ακούσατε πουθενά, το είδατε πουθενά? Στην καλύτερη να το είδατε πουθενά γραμμένο. Σε κανένα Facebook και σε κανένα site. 17χρονη απήχθη από ομάδα Πακιστανών στον Κολονό. Και έρχομαι εδώ πέρα στο χθεσινό μου. Έρχομαι στο χθεσινό θέμα το οποίο είχα βγάλει. Που έκανα μία γύρα στο διαδίκτυο και έπεσα πάνω σε μία συνομιλία. Μία στύπησα, ξαναλέω, δεν με ενδιαφέρει αν ήταν Ρωμά ή αν ήταν Ελληνίδα ή αν ήταν... Έχουν ξαναγίνει αυτά. Να χαριεντίζεται και να ερωτοτροπεί έτσι λεκτικά με ομάδα Πακιστανών, οι οποίοι καθόντουσαν ξαπλωμένοι στα κρεβάτια τους, 3-4, μπορεί να ήταν 5-6-7, δεν ξέρεις πώς είναι σε κάθε σπίτι. Δεν το ελέγχουμε αυτό, δεν μας ενδιαφέρει. Και μιλούσαν με αυτή την τύπησα και έλεγε: βρες μου, δώσε μου το κινητό σου, στείλε μου κινητό. Βρω γκόμενα. Όχι, έλεγε η άλλη, δεν θέλω. Εσύ θέλω να μου βρεις γκόμενα, γιατί μου αρέσουν οι γυναίκες και τα κορίτσια και τα θέλω με μακριά μαλλιά και όμορφα. Και οι άλλοι εκεί πέρα έβλεπαν και ωρέγονταν. Ποιος μου λέει εμένα ότι αυτοί δεν παρακολουθούν τη συγκεκριμένη κοπέλα ή κάποια άλλη κοπέλα να τη στριμώξουν και να την κάνουν σουρωτήρι? Σουρωτήρι κανονικό. Ασχολείστε με αυτά. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τα κορίτσια. Ξέρουμε ότι στείνονται πιάτσες κανονικές, πιάτσες. Και πηγαίνουν οι άλλοι επιπληρωμή ή επιτόπου και ικανοποιούν έτσι ό,τι θέλουν να ικανοποιήσουν. Και πολλές φορές έχουμε φτάσει και σε περιστατικά φόνων. Η υπόθεση του γνωστού ηθοποιού, που έπαιζε στην ταινία «Οι δυο ξένοι», του Σεριανόπουλου ή Σερκουλόπουλου, όλο τους μπερδεύω, του Σεριανόπουλος. Σεριανόπουλος. Του Σεριανόπουλου. Που πήγε να κάνει ταραβέρι με τον άλλον και ο άλλος τον πετσόκοψε. Ποιος ασχολήθηκε από εσάς με τη 17χρονη η οποία απήχθη από ομάδα Πακιστανών στον Κολονό? Και ξέρετε κάτι, δεν είναι μία και δύο. Δεν είναι μόνο η κοπέλα που σας είπα ότι εντόπισα προχθές στο διαδίκτυο και το σχολίαζα εχθές. Δεν είναι μόνο αυτή η οποία το βράδυ της Ανάστασης, το βράδυ της Πρωτοχρονιάς έβγαινε φωτογραφίες, selfies με τους Πακιστανούς στο Σύνταγμα, την ώρα που εμείς ήμασταν μέσα. Δεν είναι μόνο ο Πακιστανός ο οποίος στο TikTok φλέξαρε μια ανήλικη κοπελίτσα και την έβαζε να λέει I love Pakistan και της έκανε παρατήρηση επειδή δεν το έλεγε σοβαρά και το έλεγε χαμογελαστά. Την είχε ζαμακώσει και της έλεγε πες I love Pakistan. Θα είπε η άλλη, I love Pakistan. Όχι λέει, πες το καλά. I love Pakistan, αγαπάω το Πακιστάν. Δηλαδή τι θέλετε να σας διαβάσω μπροστά μου, έχω τίτλους δημοσιευμάτων. Τι θέλετε άλλο δηλαδή? Πάτρα στον ανακριτή ο 55χρονος από το Πακιστάν. 23χρονη που σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στην αστυνομία έπεσε θύμα άγριας κακοποίησης από τον πρώην σύντροφό της. Την κρατούσε όμηρο επί πολλές μέρες. Στην Πάτρα. Σύζυγος 25χρονης στην Αγία Μαρίνα. Οι Πακιστανοί τραβούσαν βίντεο και γελούσαν. Ο σύζυγός της, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας στο περιστατικό που σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία πρωταγωνιστούσαν μια ομάδα Πακιστανών. Το θυμάστε το περιστατικό? Είχαν πάει για μπάνιο στην Αγία Μαρίνα, ένα ζευγάρι. Κάτι ξέχασε ο άντρας, πήγε να φύγει, έμεινε μόνη της γυναίκα στο αυτοκίνητο και μια ομάδα, αν θυμάμαι καλά, 6 Πακιστανών την έπεσε στην κοπέλα με σκοπό να τη βιάσει και κάποιοι το κάνανε live streaming μετάδοση. Πώς κάνω εγώ live streaming τώρα που ρίχνω τα πινελίκια μου πρωί-πρωί?
Έτσι. Οι άλλοι κάνανε live streaming για να βιάσουν μια Ελληνίδα. Το αντιλαμβάνεστε? Ποιος μίλησε, ποιος κινήθηκε για αυτά τα θέματα? Ποιος κινήθηκε για αυτά τα θέματα? Φρίκι στην Κάριστο, λέει. Πακιστανός βίασε 20χρονη κοπέλα σε Αχυρώνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νεαρή φέρεται να είχε συνάψει τον τελευταίο μήνα σχέση με τον κατηγορούμενο. Τι να, να πω εγώ, καλά να πάθεις? Δεν θα το πω το καλά να πάθεις. Αλλά λίγο να έχουμε κοντά στο νου και γνώση. Να έχουμε λίγο μυαλό. Τι συζητάμε? Πακιστανός κατηγορείται για βιασμό για ανήλικες. Κατηγορείται για βιασμό για απειλές και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ημεδαπή πρώην σύντροφό του. Τι έχετε πάθει, ρε κορίτσια, δηλαδή? Τελειώσανε τα Ελληνόπουλα? Τελειώσανε τα Ελληνόπουλα? Τι όρεξη είναι αυτή που έχετε να πάτε με τους εισαγόμενους? Να το καταλάβω, δηλαδή. Τι σας εξητάρει? Και δεν αναφέρομαι σε όλες, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση, μακριά από μένα οι γενικεύσεις. Αλλά σε αυτές τις υπάρχουσες περιπτώσεις, οι οποίες προφανώς φτιάχνεστε με αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να υποστείτε και τις συνέπειες. Και το χειρότερο που ξέρετε ποιο είναι? Ότι κοντά στη δική σας την ζούρλα, πρέπει να υποστούμε και εμείς τις συνέπειες όλων αυτών. Ελεύθερος ο Πακιστανός που κατηγορήθηκε για βιασμό. Διασκεδάζαμε μαζί, ήρθε με τη θέλησή της, είπε στον ανακριτή. Κορυδαλός. Ανήλικη κατήγγειλε πως έπεσε θύμα βιασμού από Πακιστανό. Σύμφωνα με την καταγγελία, η 17χρονη γνώριζε τον άντρα μέσω του Instagram και πίστηκε να κάνει μαζί του μια βόλτα. Αυτό που λέω, Κώστα μου, αυτό που λέω. 17χρονη. Την έψησαν, πάμε να κάνουμε, να βγούμε, να δείξουμε, να φτιάξουμε, να ράνουνε. Και τώρα μετά καταγγέλει βιασμό. Ποιος θα σε προστατέψει, καλό μου κορίτσι, άμα θα βγεις με αυτούς και από την άλλη πέντε? Ποιος, εγώ να πάω και μου την πέσουν πέντε, θα με βιάσουν και εμένα. Καλά, εννοείται, αυτοί δεν καταλαβαίνουν. Κατάλαβες? Πού πας, καλό μου κορίτσι, πού πας? Με Καλαμάτα. Η απαγωγή από τσιγκάνους ήταν τελικά πιστία με Πακιστανό. Άλλο πάντρεμα αυτό. Άλλο πάντρεμα αυτό. Αυτό το πάντρεμα να δούμε πού θα μας οδηγήσει. Θεός φυλάξει. Αιγύπτιος, λέει, στην Κάλυμνο βίαζε το κοριτσάκι της συντρόφου του. Η μάνα το γνώριζε. Η μάνα τώρα. Βάλτο σε πολλά εισαγωγικά αυτό. Τι μάνα είναι και αυτό? Αυτό βάλτο σε πολλά εισαγωγικά. Και έλα να μου πεις μετά εμένα ότι εγώ είμαι ρατσιστής. Δεν είναι θέμα ρατσισμού αυτό, παιδιά. Αυτό είναι θέμα αυτοσυντήρησης. Αυτοσυντήρησης. Μεγαλώνουμε παιδιά, μεγαλώνουμε αγοράκια, μεγαλώνουμε κοριτσάκια. Δηλαδή, πώς δεχόμαστε όλοι αυτοί να τα βλέπουν και να γυαλίζει το μάτι τους? Πώς το ανεχόμαστε αυτό? Και ασχολούμαστε με το γατάκι τώρα. Ασχοληθείτε ρε με αυτά, ρε. Ασχοληθείτε με τις πραγματικές κακοποίησεις. Όχι ότι δεν ήταν κακοποίηση το γατάκι, δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω το κουπούκι τώρα, το άλλο πήγαινε και κλωτσούσε το γατάκι. Ασχέτως αν έπεσε στη θάλασσα ή αν έπεσε στο χαλίκι, δεν θα το εξετάσω αυτό. Υπάρχει νόμος. Τον εφαρμόζεις, τελείωσε. Μπαμ, μπαμ. Μπαμ, μπαμ, τέλος. Αλλά να ασχοληθούμε με όλα τα άλλα. Βγαίνει ο Θοδωρικάκος τώρα. Για τους ψήφους δεν το κάνει. Το καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι. Το κάνει για τους ψήφους, απλά και μόνο. Όπως για τους ψήφους πήγε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Θα πιάσω και τον Άδωνη του Γεωργιάδη. Πήγε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης μέσα στην εκκλησία. Πήγε ο άλλος να του βάλει το μύρο και ο άλλος νόμιζε ότι πάει να του φιλήσει το χέρι. Άσχετος. Άσχετος, αλιβάνιστος. Όπως για ψήφους πηγαίνουν και στείνονται στην πρώτη γραμμή στις εκκλησίες. Όπως για ψήφους πηγαίνουν και τάχαμ δήθεν το παίζουν τιμητές της ελευθερίας του λόγου. Ποιοι? Αυτοί οι οποίοι έχουν ψηφίσει τον νόμο 191 και θέλουν να μας κάνουν να φοβόμαστε να μιλήσουμε. Που τα δικά τους τα fake news δεν τολμάει να τα σχολιάσει και να τα συζητήσει κανένας. Ειδικά στην περίοδο του κορονοϊού. Αλλά να ξέρετε, δεν θα μπορείτε πλέον για πολύ καιρό ακόμα να κρύβεστε πίσω από το καταδίωκτο. Δεν θα μπορείτε. Και θα έχει ωραία θέα εκεί ψηλά. Στο μεσαίο το κατάρτι. Θα έχει πολύ ωραία θέα, ρε παιδί μου. Στο κατάρτι. Αν ανέβει ένα κατάρτι στο μεσαίο και το κοιτάξει. Έχει ωραία θέα. Θα έχει ωραία θέα. Που κρύβεστε πίσω από το καταδίωκτο. Όσοι κρύβεστε πίσω από το καταδίωκτο και δεν είστε και λίγοι. Λοιπόν. Χθες πιάσαμε συζήτηση επίσης και για το βόλεμα. Και για το βόλεμα των παιδιών του Μητσοτάκη. Εντάξει, τώρα τι να μου λέτε.
Γιατί δεν ήσουν πιο σκληρός. Πώς, τι να κάνω άλλο, δηλαδή, τι να πω άλλο. Για το ότι ο Μητσοτάκης βόλεψε τη μία του την κόρη στο εξωτερικό, βόλεψε τον άλλο το γιο στην Ευρωβουλή, ο ίδιος προαλήφεται να γίνει γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, η άλλη του η κόρη σπουδάζει στο Boston. Και έχουμε, ρε παιδιά, την Ντόρα την Μπακογιάννη, την αδελφή του Μητσοτάκη, να λέει όταν της κάνει λόγο ο Κατρούγκαλος, δεν τον το επικαλούμε ως, πώς να το πω ρε παιδί μου, ιδανικό πολιτικό, αλλά σε μία αντιπαράθεση της κλαίει της Μπακογιάννη ο Κατρούγκαλος και της μιλάει για οικογενειοκρατία. Και παρεξηγήθηκε ρε εσείς η Ντόρα. Είναι δυνατό ρε Ντόρα να παρεξηγήσει επειδή ο άλλος σε κατηγορεί για οικογενειοκρατία? Η τάπα δε που τρώει είναι άνευ προηγουμένου. Βάλε να τα ακούσουμε λιγάκι. Χρεοκοπία του κράτους, οικογενειοκρατία και διαπλοκή με τα συμφέροντα. Τι εννοείται η οικογενειοκρατία? Έχω εδώ λοιπόν τον κατάλογο της αποστολής του 2006. Τι εννοείται, κύριε Κατρούγκαλε, θα σας εξηγήσω τώρα. Το 2006 η αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών στον ΟΗΕ είχε 118 μέλη. Διπλάσια από τη Γαλλία, τετραπλάσια από την Πορτογαλία. Αυτό είναι το κομμάτι της χρεοκοπίας. Το κομμάτι της οικογενειοκρατίας. Βλέπω τρία ονόματα με επώνυμο Μητσοτάκη και βλέπω και Κωνσταντίνο Μπακογιάννη ως ειδικό σύμβουλο του Υπουργού Εξωτερικών. Εκείνη την εποχή είναι γνωστό της Πάσης. Σας ρωτώ λοιπόν, είναι ηθικό να διορίζει ο Υπουργός το γιο του 25 χρονών σύμβουλο? Τι σας συμβούλευε ένα παιδί 25 χρονών? Όταν είναι απόφυτος του Χάρβαρντ, όταν έχει κάνει τις σπουδές που έχει κάνει, ναι, είναι ηθικό. Ήταν χρήσιμος. Συγνώμη. Τι εννοείται η οικογενειοκρατία? Έχω εδώ. Άκουρε φίλε, έλα δόρεση. Τι εννοείται, λέει, η οικογενειοκρατία? Ή, παιδιά, ακούστε αυτό που είπε για να το καταλάβετε. Το 2006 έγινε μια αποστολή ελληνική, η οποία ελληνική αποστολή ήταν δεκαπλάσια σε όγκο ανθρώπων οι οποίοι πήγαν εκεί πέρα να συμμετάσχουν στο συνέδριο. Τζάμπα ταξίδι είναι αυτό. Αυτό είναι τζάμπα ταξιδάκι στα εξωτερικά. Ήτανε, λέει, πολλαπλάσια σε μέγεθος από τις άλλες χώρες. Αυτό εξηγεί το κομμάτι της χρεοκοπίας. Ότι και κάπως έτσι χρεοκοπήσαμε. Όχι μόνο έτσι. Να τα λέμε όλα. Όχι μόνο έτσι. Εντάξει, αλλά και κάπως έτσι. Και ποια, λέει, η οικογενειοκρατία? Και μέσα στη λίστα, παιδιά, αυτών της αποστολής υπήρχαν τρεις Μητσοτάκηδες. Ποιοι είναι αυτοί οι τρεις Μητσοτάκηδες? Ποιοι τρεις Μητσοτάκηδες ήταν μέσα σε αυτή τη λίστα? Και ο Μπακογιάννης, ο νυν δήμαρχος Αθηνών, ο οποίος, λέει, ήταν σύμβουλος του Υπουργού από τότε που ήταν 25 ετών, το 2006. Ακούστε από πότε αυτοί όλοι ρουφάνε με μπουρί, το αίμα των πολιτών, των Ελλήνων. Ήτανε, λέει, τότε σύμβουλος και είναι, λέει, ηθικό να τον διορίζετε ως σύμβουλο? Βέβαια, λέει, είναι ηθικό, διότι είναι απόφυτος του Harvard. Βρε κουπούκια, εσείς έχετε Harvard? Εσείς που ακούτε, είστε του Harvard? Είστε του Yale? Είστε του MIT? Του London School of Economics? Τέλος πάντων, κάτι έχετε τελειώσει. Ποιοι είστε εσείς που θα κρίνετε την Μπακογιάννη και θα τολμήσετε να της πείτε για οικογενειοκρατία? Τι έχεις τελειώσει, ρε Σιερμέ? Τέλειωσες τίποτα? Εγώ? Ναι. Δίκες επιχειρήσεων. Πού? Στο Harvard? Όχι, στο Harvard. Πού? Στο MIT? Στο Boston? Σε ιδιωτικό, ναι, μεν. Σε ιδιωτικό, αλλά... Τι ιδιωτικό, ναι, μεν? Πλήρωσες, δηλαδή? Πλήρωσες. Αλλά πού, εδώ, αλλά, Ελλάδα. Πλήρωσα Ελλάδα, αλλά πλήρωσα πώς πλήρωσα. Πώς πλήρωσες? Δεν μου το πλήρωσε η μαμά και ο μπαμπάς. Ακόμα πληρώνεις? Όχι. Τα ξεχρέωσες. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης. Πού να πας, ρε Δαμιανίδη, πού να πας? Σε πιανού τον ευρωβουλευτή, τον σύμβουλο θα πας με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης? Καταλάβατε? Επειδή ο άλλος ήταν του Harvard. Βάλε λίγο να ακούσουμε την Μπακογιάννη πώς το λέει το Harvard. Το λέει και γεμίζει το στόμα της. Χρεοκοπία του κράτους, ναι. Οικογενειοκρατία, ναι. Και διαπλοκή με τα συμφέροντα. Τι εννοείται η οικογενειοκρατία? Έχω εδώ λοιπόν τον κατάλογο της αποστολής του 2006. Τι εννοείται, κύριε Κατρούγκαλε? Θα σας εξηγήσω τώρα. Το 2006 η αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών στον ΟΗΕ είχε 118 μέλη. Διπλάσια από τη Γαλλία, τετραπλάσια από την Πορτογαλία. Αυτό είναι το κομμάτι της χρεοκοπίας. Το κομμάτι της οικογενειοκρατίας. Βλέπω τρία ονόματα με επώνυμο Μητσοτάκη και βλέπω και Κωνσταντίνο Μπακογιάννη ως ειδικό σύμβουλο
του Υπουργού Εξωτερικών. Εκεί την εποχή. Σα ρωτώ λοιπόν. Είναι ηθικό να διορίζει ο Υπουργός το γιο του 25 χρονών σύμβουλο? Τι σας συμβούλευε ένα παιδί 25 χρονών? Όταν είναι απόφυτος του Harvard, όταν έχει κάνει τις σπουδές που έχει κάνει, είναι ηθικό. Ήταν χρήσιμος. Τι εννοεί την οικογένεια Πρέδρου? Το 2006 Υπουργός Εξωτερικών η Μπακογιάννη και πηγαίνουν ταξιδάκι στον ΟΗΕ. Και στη λίστα μέσα έχει τρεις Μητσοτάκηδες και έναν Μπακογιάννη. Και αυτή, Μπακογιάννη, εντάξει, αυτή ήταν υπουργός, έτσι. Πες ότι ήταν αυτή που έπρεπε να είναι. Και το 2006 έχει διορίσει το γιο της, τον νυν δήμαρχο Αθηνών Μπακογιάννη, ως ειδικό σύμβουλο δικό της. Δηλαδή τα λεφτά στην οικογένεια να μένουν, ρε παιδί μου. Κατάλαβες? Αλλά τον διόρισε όχι γιατί ήταν ρουσφετολογική θέση. Όχι, μην τα λέτε αυτά. Τον διόρισε τον ιό γιατί ήταν, λέει, απόφυτος Harvard. Harvard. Καταλάβατε? Εσείς του Αριστοτελείου, Harvard. Εσείς της Παντίου, Harvard. Του Πολυτεχνείου, Harvard, κουπούκια. Σκίστε τα πτυχία σας. Εσείς να πληρώνετε ρήτρα αναπροσαρμογής. Ναι, αυτοί μας έχουν αναπροσαρμόσει γενικότερα. Και δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή έχουμε και το Μητσοτάκη, ο οποίος βγαίνει και μας λέει ότι για την ανεργία φταίμε εμείς. Για την ανεργία είναι πώς είπε η Παγώνη την άλλη φορά, ότι για το φακελάκι φταίει, δεν φταίει μόνο ο γιατρός, φταίει και αυτός που το δίνει. Πώς είπε η Γκάγκα, ότι εντάξει ρε παιδιά, φταίει και ο πολίτης, θέλει να πληρώνει το φακελάκι. Ο Μητσοτάκης βγαίνει στη Βουλή και λέει ότι θέλουμε. Εμείς θέμε για την ανεργία. Για βάλε να τον ακούσουμε λίγο το παλικάρι μας. Του Harvard είναι. Του Harvard. Και το νομοσχέδιο το οποίο συζητούμε σήμερα έρχεται να αντιμετωπίσει μια σειρά από χρόνια προβλήματα της ελληνικής αγοράς εργασίας. Προβλήματα τα οποία έρχονται και μας ταλαιπωρούν εδώ και πολλές δεκαετίες. Το πρώτο πρόβλημα είναι η μακροχρόνια αποχή από την απασχόληση. Θυμίζω ότι στα τέλη του 2021... περισσότεροι από τους μισούς εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ δεν είχαν βρει δουλειά για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. 7 στους 10 εργοδότες μας δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να κάνουν προσλήψεις επειδή δεν βρίσκουν εργαζόμενους με ειδικά προσόντα. Καταλάβατε λοιπόν, 7 στους 10 λέει εργοδότες δεν βρίσκουν ανθρώπους να πάρουν τη δουλειά τους. Άρα φταίμε εμείς που υπάρχει ανεργία. Δεν έχουμε τελειώσει ρε παιδιά το MIT, δεν τελειώσαμε το London School of Economics. Πού να βρούμε δουλειά με τα κατάλληλα προσόντα? Δεν έχουμε και μπάρμπα στην κορώνη. Δεν έχουμε μπάρμπα στην κορώνη, άμα είχαμε ξέραμε τι θα κάναμε. Θα ήμασταν κι εμείς βολεμένοι του συστήματος. Μακριά από μας, δεν θέλουμε. Θες εσύ να βολευτείς? Εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ να αισθάνομαι βολεμένος, μου τι δίνει? Θέλω να δουλεύω. Έτσι αισθάνομαι πιο χρήσιμος για την κοινωνία. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι μάθαν να δουλεύουν. Άντε από εκεί. Αυτό θέλω. Άντε από εκεί έχουμε μπλέξει. Και σε τελική ανάλυση, τώρα που το ξανασκέφτομαι, ποιοι ήταν εσείς οι τρεις Μητσοτακέοι? Άντε ο ένας ήταν ο νυν πρωθυπουργός το 2006. Βουλευτής ήταν τότε. Ο νυν πρωθυπουργός ήταν μαζί με την Μπακογιάννη, ήταν ο ένας εκ των τριών Μητσοτάκηδων. Οι άλλοι δύο ποιοι ήταν? Το 2006 ζούσε ο μεγάλος. Ζούσε. Ναι. Άντε να ήταν και ο μεγάλος. Δύο Μητσοτάκηδες. Ο τρίτος Μητσοτάκης ποιος ήταν που είχε πάει μαζί? Λες να ήταν ο ιός τώρα που είναι διορισμένος στο Ευρωκοινοβούλιο με 5.000 ευρώ ως ειδικό σύμβουλος Ευρωβουλευτή Ισπανού? Μήπως να είχε πάει για ταχύρυθμα μαθήματα το 2006? Πιτσιρικάς ήταν το 2006 τότε αυτός. Ναι. Τώρα είναι 22, το 2006 ήταν πιτσιρικάς. Έφηβος. Εφηβάκι. Και ο Μπακογιάννης, σύμβουλος της Ντόρας. Ρε τι πληρώνεις ρε λαέ. Ρε ελληνικέ λαέ τι πληρώνεις. Λοιπόν, μία είδηση θα δώσω στα γρήγορα για έναν γιατρό, ο οποίος είναι ο δόκτωρ Μπραντ Κάμπελ, ο οποίος έκανε ξεκάθαρο λόγο για αύξηση καρδιαγγειακών παθήσεων και εμφραγμάτων μετά την τρίτη δόση στο Ισραήλ. Αυτό δείχνουν, λέει, οι μελέτες τις οποίες έχει κάνει ο ίδιος. Να επαναλάβω, γιατί μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα, το λέγαμε και χθες, αλλά χθες ήταν μυστήρια ημέρα και δεν ήσασταν μαζί μας εδώ στην παρέα, όπως είστε σήμερα πολυπληθέστατοι, και σας βλέπω και μάχημους και στέλνω τις καλημέρες μου και στο YouTube και στο Facebook. Καλημέρα παιδιά.
Καλημέρα και στους TikTokers. Να πω ότι εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Δράμας, Παύλος, από οξύ έμφραγμα. Ένας ιερέας ο οποίος πρωτοστάτησε στην μάχη εναντίον όσων ιερέων ήταν ανεμβολίαστοι, ήθελε να τους στείλει στον εισαγγελέα. Συχνά με πολύ άσχημο και επιθετικό λόγο είχε τοποθετηθεί. Την είπαμε την είδηση, από χθες την έχουμε αναφέρει, από την πρώτη ώρα που βγήκε στην επικαιρότητα. Όπως επίσης αναφερθήκαμε και χθες σε αυτόν τον ευνίδιο θάνατο, ένας ακόμα ευνίδιος θάνατος ενός νεαρού αθλητή 29 ετών, ποδοσφαιριστή, λίγο πριν αλήξει το παιχνίδι όπου έπαιζε στη Λαμία. Ένα ακόμα επεισόδιο εντός αγωνιστικών χώρων. Και μια και έπιασα και τα θανατικά, τώρα να πω ότι και χθες κάνει από χθες το γύρο του διαδικτύου η είδηση ότι εντοπίστηκε νεκρός από παθολογικά αίτια, λένε τα πρώτα στοιχεία, ο γιος του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Αργύρη Ντινόπουλου, στα 33 του χρόνια. Δυστυχώς φεύγει πάρα πολύς κόσμος. Πριν να πάω στο διάλειμμα, γιατί θα πάμε στο διάλειμμα λίγο, ευνηδίως πέθανε, ναι Σοφία μου το είπα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευνηδίως πέθανε και ο γιος του Ντινόπουλου. Να πω στις ειδήσεις τις επόμενες που θα συζητήσουμε και λίγο μετά τις 9, ότι στο πλαίσιο των επιδοτήσεων και των χρημάτων που έχουν διαχειριστεί αυτή η τηλεειδική της πανδημίας, ο Μαγιορκίνης, που πριν από λίγες ημέρες μας φλέξαρε ότι ήταν σε μια πισίνα μέσα και είχε λιγουρίτσα και ήθελε να φάει κριτσίνη. Εμείς κλαίμε μαντήλι να κλάψουμε, δεν έχουμε, και ο άλλος ήταν σε πισίνα. Σαντορίνη, σαν Σαντορίνη φαινόταν, δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Τον είδες, Κώστα μου, στην πισίνα, αραχτός και ωραίος, και έτρωγε κριτσινάκια. Και έτρωγε κριτσινάκια. Θέλω να μου πάρεις λίγο τηλέφωνο τον δικηγόρο. Θέλω να πω επίσης ότι ο κύριος Μαγιορκίνης, ο οποίος ήταν στην πισίνα το τελευταίο χρονικό διάστημα του κορονοϊού, έχει διαχειριστεί ποσά ύψους 15.579.627 ευρώ, φαίνονται στη διάβγη αυτά τα ποσά, για διάφορα ερευνητικά προγράμματα, για συμμετοχή σε συνέδρια και πάει λέγοντας. Ψιλοποσά, όχι δεν είναι ψίχουλα παιδιά, ψιλοποσά, 15.579.627 ευρώς. Τζάμπα πράγμα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά λίγο μετά τις 9 με τον Δημήτρη Τογάκη. Οπότε τώρα θέλω λίγο να μου πείτε, Κώστα μου, θα μπορέσει να μιλήσει ο κύριος Ηλιακόπουλος? Ναι. Έχουμε ένα περιστατικό και θα ήθελα να το σχολιάσουμε. Στο φυλάκιο του Εύρου, γιατί πριν έλεγα για όλους αυτούς και αυτές οι οποίες για κάποιο λόγο τους αρέσει να χαριεντίζονται με τους παράνομους και όλο αυτό το πράγμα λειτουργεί ως καρκίνωμα και κάποια στιγμή θα πρέπει να το ξεριζώσουμε από την ελληνική κοινωνία, αν αποφασίσουμε να το ξεριζώσουμε, γιατί κάποιοι άλλοι θέλουν, δεν το αντιμετωπίζουν ως καρκίνωμα, το αντιμετωπίζουν ως τρόπο επίλυσης του δημογραφικού. Όλο αυτό το πάντρεμα με τους εισερχόμενους το έχουν βαφτίσει λύση του δημογραφικού μας προβλήματος. Κούνια που τους κούναγε. Δεν είναι λύση του δημογραφικού προβλήματος, είναι διάλυση της Ελλάδας. Διάλυση της Ελλάδας. Λοιπόν, είχαμε μία βεβήλωση ενός ηρώου στο φυλάκιο, εκεί όπου η κυβέρνηση Μητσοτάκη με το Μηταράκι έχει κάνει, θέλει να κάνει δεύτερο, ένα γιγάντιο, μία γιγάντια υπερδομή για να φιλοξενήσουμε αυτούς οι οποίοι έρχονται. Τώρα θα φιλοξενήσουμε αυτούς που έρχονται, θα φιλοξενήσουμε τους ανεμβολίαστους από Σεπτέμβρη, θα δούμε ποιους θα φιλοξενήσουμε. Πάντως κάποιους θα βάλουμε εκεί. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έχουμε ένα ηρώο το οποίο βεβηλώθηκε στην περιοχή. Θέλω να δώσω την καλημέρα μου στον κύριο Ηλία Ηλιακόπουλο, δικηγόρος νομικός εκεί από την Αλεξανδρούπολη. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βρεθεί πάρα πολύ κοντά στους αγώνες των κατοίκων για το φυλάκιο, για να σταματήσει αυτή η δομή, η οποία όμως συνεχίζει να χτίζεται με γοργούς ρυθμούς και βουλγάρικες φαγάνες και οδοστρωτήρες. Κύριε Ηλιακόπουλε, καλημέρα, Χριστός Ανέστη. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, αγαπητέ Στεφάνε, σε εσένα και στους ακροατές του σταθμού και απανταχούς όλους τους Έλληνες. Λοιπόν, τι έγινε, έχουμε τη βεβήλωση του ηρώου εκεί στο φυλάκιο? Έτσι δείχνει ότι πρόκειται περί βεβήλωσης, αν υπήρξαν και αντίθετες φωνές ότι λόγω κακοτεχνίας έπεσε. Βέβαια, εμένα αυτό με βάζει σε σκέψη. Τι έπεσε, κύριε Ιακώπουλε? Ήταν σπασμένο με βαριά. Καλά δείχνουν. Ναι,
Σπασμένο με βαριά ήταν το. Έτσι ακριβώς. Σπασμένο, πώς είναι δυνατόν. Αν υπήρχε κακοτεχνία και είχε πέσει το μνημείο, θα ήταν διαφορετική. Θα έπεφτε ένα μάρμαρο. Θα έπεφτε ένα κομμάτι. Πιστεύω ότι είναι ευεβήλωση. Και να το συνδυάσουμε με το γεγονός ότι όσοι ορθώνουν φωνές στο ηρωικό φυλάκιο, όπως ο πρόεδρος ο Τρυμπάκης, ξαφνικά βρίσκει τα παξιμάδια του αυτοκινήτου του να λείπουν. Και ευτυχώς που δεν συνέβη κάτι το χειρότερο. Ξαφνικά κάποιοι άλλοι εκεί στο φυλάκιο παίρνουν φακέλους και κινδυνεύουν διότι μέσα έχει περίεργο και επικίνδυνο υλικό. Όλα αυτά σε συνδυασμό δείχνουν ότι πρόκειται περί βανδαλισμού και όχι περί γεγονότος κακοτεχνίας και κακής κατασκευής. Θα έπρεπε νομίζω η Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή που έγινε αυτό να το έχει αποκαταστήσει. Βλέπω όμως ότι δεν έχει κάνει τίποτα μέχρι τώρα και πρέπει να το επισημάνουμε. Κύριε Ηλιακόπουλε, εγώ και μόνο που μου λέτε ότι υπήρξαν και άλλες φωνές οι οποίες λέγανε ότι ήταν από κακοτεχνία και έπεσε, που ακόμα και την κόρη μου που είναι 12 χρονών να τη βάλω και να τη πω αγάπη μου, Λυκιά, αυτό μπορεί να έχει γίνει από τον καιρό. Θα μου πει μπαμπά, αποκλείεται. Δισταγμοί εμφανίστηκαν που δεν θα έπρεπε να εμφανιστούν, διότι όλα τα, αν θέλετε, τα αποτελέσματα, τα σημάδια δείχνουν ότι έγινε βανδαλισμός. Το μνημείο δηλαδή κατακομματιάστηκε. Μόνο και μόνο για να δείξουν ότι κοιτάξτε, μη μας πουλικουνιέστε, διότι εμείς θέλουμε να περάσουμε αυτό που θέλουμε να περάσουμε, δηλαδή το κιτ φυλακίου. Το οποίο σημειωθεί ότι γίνεται αυτή τη στιγμή, αγαπητέ Στέφανε, και γίνεται με πολλά πολλά προβλήματα, διότι εκεί που διαβεβαίωνε ο υπεργολάβος ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, έσπασε ο αγωγός του το ΕΒ, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν χιλιάδες στρέμματα αγροτών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οι εικόνες είναι χίλιες λέξεις. Και παρότι έχουν γίνει και ασφαλιστικά μέτρα που ακριβώς επεσήμαναν το πρόβλημα, ότι θα μπορούσε με τις εργασίες που κάνουν οι φαγάνες εκεί του υπερκολάβου να σπάσει ο αγωγός από κάτω του το ΕΒ, το όπερ και γένετο. Και αντιλαμβάνεστε τώρα πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Χρονώ ότι η πολιτεία είναι δυστυχώς ελληματική εδώ, είναι ελλείπουσα και το μόνο το οποίο θέλει είναι να κατασκευάσει το κύπ φυλακίου και το προκεκά, που πράγμα το οποίο θα έχει πάρα πολύ άσχημες εξελίξεις για την περιοχή. Μάλιστα. Να σας κάνω λίγο, θα το παρακολουθούμε το θέμα και θα το περιμένουμε, γιατί ξέρετε κύριε Ηλιακόπουλε, πολλοί κόσμος ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζει τι πάνε να κάνουν στο φυλάκι. Έχει, δηλαδή αν εξαιρέσω τον Focus FM, το Alert και μερικά άλλα site τα οποία έχουν ασχοληθεί τοπικά κυρίως με το θέμα του φυλακίου, υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος δεν ξέρει. Είναι σαφές αγαπητέ Στέφανο ότι δεν κάνουν βελτίωση της υφιστάμενης δομής, αλλά μια νέα δομή, η οποία είναι κάτω από το δρόμο, η οποία δεν επιτρεπόταν να γίνει, διότι ακόμα και η κανονιστική πράξη η οποία εξεδόθη δεν μιλούσε για νέα δομή, ναι, αλλά μιλούσε για βελτίωση. Ναι, για επέκταση. Γίνανε κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη, νομική άποψη και λάθος νομικά βήματα. Το λέω με τα λόγου γνώσεως, διότι ενώ θα έπρεπε να προσφύγει ο έχων ένομο συμφέρον στο αρμόδιο διοικητικό αφετείο, προσβάλλοντας την κανονιστική διοικητική πράξη, προσέφυγαν με ασφαλιστικά μέτρα το μονομελές πρωτοδικείο Ορεστιάδος και η προσωρινή διαταγή ως συνέπεια τούτου απερίφθη. Βέβαια απερίφθη με κάποιους λόγους ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος και ότι δεν κινδυνεύει η προσωπικότητα κάποιων ατόμων τα οποία αν θέλετε συνυπολογίστηκαν μέσα στην αίτηση μαζί με το ΤΟΕΒ και κάποιους άλλους δημόσιους οργανισμούς. Δεν ξέρω, έχουν γίνει πολλά λάθος βήματα. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι προσπαθούν να δημιουργηθούν μόνιμες και μη αναστρέψιμες καταστάσεις. Και θα είναι πια πολύ αργά, διότι εντάξει στην αρχή φώναξαν κάποιοι, είπαν κάποιοι, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπω το όλο θέμα το τρώει το μαύρο σκοτάδι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να βλέπουμε και βανδαλισμούς των ηρώων. Τρομερό. Είναι ό,τι χειρότερο. Τρομερό. Τώρα δώστε μου λίγο την ευκαιρία, κύριε Ηλιακόπουλε, να μας διαφωτίσετε λίγο για ένα άλλο θέμα, άσχετο με αυτό το οποίο συζητάμε, αλλά θέλω να επικαλεστώ λίγο έτσι την νομική σας ιδιότητα, για να, αν μπορείτε να μας διαφωτίσετε λιγάκι για αυτό τον βραχνά, ο οποίος έχει ρίξει έξω τον οικονομικό προϋπολογισμό των οικοκυριών, τον έχει καταστρέψει. Μιλάω για τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Και για το, ακούγονται φωνές ότι είναι παράνομη επί της ουσίας. Ναι. Τι γίνεται με αυτή τη ρήτρα? Ναι. Οι ρήτρες αναπροσαρμογής βρίσκονται μέσα σε συμβάσεις. Μάλιστα. Σε συμβάσεις παρόχων ενέργειας, είτε αυτή είναι η ΔΕΗ, είτε είναι διάφοροι άλλοι ιδιώτες παρόχοι ενέργειας, οι οποίοι με τους καταναλωτές προχωρούν σε συμβάσεις προσχωρήσεως, όπως λέμε, όπου το ένα μέρος θέτει ουσιαστικά τους όρους και μάλιστα τους γενικούς όρους συναλλαγών, οι οποίοι είναι επαχθείς και πολλές φορές υπέρμετρα δυσχερείς
προς την εφαρμογή τους για το άλλο μέρος, το αδύναμο μέρος, τον καταναλωτή. Ναι. Ως συμβάσεις αυτές έχουν ένα γενικό πλαίσιο από τον αστικό κώδικα που έτσι πρέπει να ερμηνεύονται και έτσι πρέπει να εφαρμόζονται. Τι θέλω να πω με αυτό. Δεν χρειάζεται να υπάρξει, αν και καλό είναι να υπάρξει, ειδικός νόμος που να απαγορεύει πλέον και να θέτει ανενεργές τις ρήτρες αναπροσαρμογής, όταν υπάρχουν οι γενικές διατάξεις του αστικού κώδικα, οι γενικές ρήτρες του αστικού κώδικα, οι οποίες βοηθούν να γίνει και όρθια ερμηνεία και όρθια εφαρμογή αυτών των ειδών των συμβάσεων. Ναι. Τι λέει λοιπόν το άρθρο 200 του αστικού κώδικα, μια θεμελιώδης διάταξη? Ότι οι συμβάσεις, όλες οι συμβάσεις, δεν κάνει καμία διάκριση, ερμηνεύονται όπως απαιτεί η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Πώς είναι δυνατόν εδώ να πούμε ότι υπάρχει καλή πίστη από πλευράς του παρόχου, όταν ξαφνικά υπογράφει ρήτρα αναπροσαρμογής ο ανύποπτος καταναλωτής και δεν πιστεύει ποτέ ότι αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογής θα του γυρίσει μπούμερακ μετά από λίγο καιρό? Πώς είναι δυνατόν να μην προσβάλλονται τα συναλλακτικά ήθη, όταν ακριβώς αυτή η διάταξη που τον προστατεύει δεν εφαρμόζεται? Άρα λέτε, η διάταξη του άρθρου 200. Άρα λέτε ότι αυτομάτως επί της ουσίας αυτοακυρώνονται οι... Βεβαίως, υπάρχουν λοιπόν διατάξεις τέτοιες που εφόσον εφαρμοστούν στο πλαίσιο της ερμηνείας των συμβάσεων, και εδώ παρόχων ενέργειας, ναι, οδηγούν αυτόματα οδηγούν σε ακυρότητα, σε αυτής ακυρότητα αυτής της ρήτρας αναπροσαρμογής. Αυτό πρώτη φορά ακούγεται. Επίσης, άλλη μια διάταξη, ότι ο φιλέτης εμπροκειμένο είναι και ο πάροχος. Πρέπει να εκπληρώνει την παροχή του πάλι σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Πώς την εκπληρώνει την παροχή του, αλήθεια, ο πάροχος, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη? Όταν έρχεται στον ανυποψίαστο καταναλωτή, το βάζει να υπογράψει αυτή σε ψηλά γράμματα τη ρήτρα αναπροσαρμογής και στη συνέχεια, επειδή αλλάξανε κάποιες συνθήκες και επειδή παίζουν την ενέργεια στο χρηματιστήριο ενέργειας, έρχεται ο ταμπλάς στο κεφάλι του, το έρχονται δύο να ερωτήματα. Δύο ερωτήματα. Αυτά τα οποία του έρχονται. Ναι, άλλες διατάξεις. Δεν είναι μόνο η διάταξη του 200 και η διάταξη του 288, είναι και του 281, ότι δεν μπορεί να ασκείται κατακριστικά το δικαίωμα. Ποιο έχουν ένα δικαίωμα? Έτσι, να εισπράττουν την αμοιβή από το ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν μπορούν να το ασκούν κατακριστικά από το δικαίωμα. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό το πλέγμα των διατάξεων μαζί με τη διάταξη του 388, όταν η παροχή με την αντιπαροχή δημιουργούν ανισότητα, δηλαδή εγώ σου παρέχω ηλεκτρικό ρεύμα, από την άλλη μεριά δεν μπορώ να σου ζητάω χρυσάφι. Και υπάρχει αυτή η ρήτρα μέσα στον αστικό κώδικα που λέει ότι ακόμα και το δικαστήριο έρχεται και αναπροσαρμόζει. Δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε μια ρήτρα αναπροσαρμογής. Το ερώτημα είναι, εφόσον μπορούν αυτές οι ρήτρες αναπροσαρμογής να ακυρωθούν από την ήδη υπάρχουσα νομοθεσία χωρίς να υπάρχει άλλο. Όχι να ακυρωθούν, να θεωρηθούν ότι είναι άκυρες. Εξ αρχής. Άρα θα πρέπει να επιστρέψουν πίσω τα χρήματα στους Έλληνες πολίτες που φυσικά, τα έχουν δώσει. Φυσικά. Και επομένως η κυβέρνηση, το μόνο που έχει να κάνει, αν φαίνεται εντός εισαγωγικών, για να εξηλαιωθεί, είναι να προσαρμόσει ένα νέο νόμο ταχύτατα σύμφωνα με το πνεύμα των διατάξεων που είχατε τιμή να σας πω. Αλλά να γυρίσει και τα λεφτά στους πολίτες. Φυσικά και να γυρίσει και τα λεφτά. Γιατί κέρετε, κύριε Κυλιακόπουλε, και εσείς το έχετε πληρώσει, όλοι το έχουμε πληρώσει το έργο του συγκεκριμένο. Μας έχει διαλύσει. Άρα λοιπόν φυσικά λέτε ότι υπάρχουν διατάξεις ήδη υπάρχουσες. Μα μέσα στον αστικό κώδικα, ο αστικός κώδικας είναι το θεμέλιο του ιδιωτικού δικαίωμα. Οι οποίες όμως η δικαιοσύνη... Δεν εφαρμόζονται. Γιατί ένας εισαγγελέας δεν έχει πει, ελάτε εδώ ρε παιδιά, υπάρχουν αυτά και αυτά. Υπάρχει το 200. Τους κυρίους εισαγγελείς, μην το ρωτάτε. Ωστό, καλά το κάνετε, ρητορικό είναι το ερώτημα. Πώς είπατε, ποιες είπατε, 281 και 288? Είναι οι διατάξεις κρίσιμες διατάξεις εμπροκειμένου που συνδυαστικά μπορούν να οδηγήσουν σε αναγνώριση ακυρότητας οι 200, οι 288, οι 281 και οι 388. Αυτές οι διατάξεις του κώδικα θεμελιώδης που στηρίζουν ακριβώς την ερμηνεία και την εφαρμογή των συμβάσεων στην καλή πίστη και στα συναλλακτικά ήθη οδηγούν ότι αν δεν υπάρχει από το ένα μέρος καλή πίστη και δεν τηρούν τα συναλλακτικά ήθη, οδηγούν όλες αυτές οι ρήτρες σε ακυρότητα. Σε αναγνώριση ακυρότητας, γιατί αυτός είναι ο πραγματικός όρος. Αναγνώριση της ακυρότητας. Να σας πω, δεν πάμε να ακυρώσουμε κάτι. Κύριε πάμε Ηλιακόπουλε, να αναγνωρίσουμε αυτής εξ αρχής ότι είναι άκυρες. Ωραία, κύριε Ηλιακόπουλε, αυτά τα έχετε μάθει στο Χάρβαρντ εσείς? Όχι βέβαια, στο Εθνικό Πανεπιστήμιο, στο οποίο μαθήτευσα στην Αθήνα και μαθήτευσα συστηματικά
και χωρίς να πηγαίνω στα διάφορα συνδικαλιστικά. Κρίμα, κύριε Ηλιακόπουλε, κρίμα, δεν μπορείτε να γίνετε σύμβουλος ευρωβουλευτή. Κρίμα. Γιατί εντάξει, εκεί θέλει Χάρβαρντ, θέλει Μπόστον, θέλει τέτοια πράγματα, καταλάβατε. Λίκιο έχετε, τι να πω. Ναι, αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν πολύ σημαντικά αυτά τα οποία είπατε. Χάρηκα και τα ξαναλέμε. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Γεια σας. Μετά ρε Ερμέ φωνάζω, ε. Μετά φωνάζω, Ερμέ. Μετά, καταλάβατε τι είπε ο Ηλιακόπουλος. Υπάρχουν 1, 2, 3, 4 διατάξεις στον νόμο υφιστάμενες, οι οποίες μπορούν να ακυρώσουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Και κανένα κοπρόσκυλο του Χάρβαρντ δεν μιλάει. Και όχι μόνο να την ακυρώσουν, αλλά να απαιτήσουμε να επιστραφούν και τα λεφτά στους Έλληνες πολίτες. Τα λεφτά τα οποία τα δώσαμε εμείς, δικά μας λεφτά. Δικά μας λεφτά σε αυτή τη ρημαδορήτρα αναπροσαρμογής που την έχουμε χρυσοπληρώσει όλοι. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή και έσχος αυτό το πράγμα. Με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Θα μου πείτε, είναι το μόνο ντροπιαστικό? Είναι το μόνο έσχος σε όλα αυτά τα οποία ζούμε? Όχι, δυστυχώς δεν είναι. Δυστυχώς δεν είναι. Και να μην σχολιάσω τώρα και τη βεβήλωση του ηρώου στο φυλάκιο. Μια ανάσα από τα σύνορά μας. Και μόνο η δικαιολογία του ότι ήτανε, μπορεί να ήτανε, λέει, πώς το λένε, καιρικές συνθήκες, λέει. Έπεσε, λέει, από τον αέρα. Τι έπεσε, ρε? Είχανε πάρει τη βαριά και σπάσαν το πάτωμα. Πέφτει το πάτωμα? Θα μας τρελάνετε? Πώς είναι δυνατόν να πέσει το πάτωμα? Εκτός αν πέσει κανένας μετεωρίτης. Έπεσε κανένας μετεωρίτης. Εντάξει, Μητσοτάκη έχουμε πρωθυπουργό. Θεός φυλάξει. Ναι. Μην το έκανα τη σκέψη, μετά την ετοιμάζεψα. Αυτολογοκρίθηκα. Μπορεί να πέσει κάτι από τον ουρανό. Τόσα και τόσα έχουν γίνει. Πανδημίες, λοιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί, πυρκαγιές, τσουνάμι. Αυτό δεν είναι κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι και. Αυτό είναι ο Αρμαγεδόνας ο ίδιος. Αρμαγεδόνας 2. Που αντί για τον Bruce Willis, ο οποίος έχει πάθει άνοια μετά το. Θα έχουμε τον Μητσοτάκη πρωταγωνιστή. Θα τον στείλουμε πάνω. Ο Bruce Willis έμεινε πάνω. Όταν πήγε, έμεινε. Α, δεν γύρισε. Ναι, δεν γύρισε. Ο ήρωας έμεινε, ο Bruce Willis, πάνω για να πατήσει το κουμπί για να χωριστεί ο μετεωρίτης. Να τον στείλουμε. Τέτοιο παλικάρι, τέτοιο Ράμπο, βέβαια να το στείλουμε, διότι έχει και πτυχίο Boston, MIT, Harvard. Harvard. Άκουρε την άλλη να ρε, πήρε μαζί. Ποιος ήταν ο άλλος ο Μητσοτάκης? Ένας ήταν ο μηνύνη πρωθυπουργός. Ο άλλος ήταν ο μπαμπάς, τον πήρε τον μπαμπά βόλτα, φαίνεται, μαζί εκεί πέρα στο ταξιδάκι. Το 6 ήταν εν ζωή ο γκούτου Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε. Εντάξει. Ο άλλος ήταν ο γιος της, που στα 25 του ήταν σύμβουλος Υπουργού Εξωτερικών, της μαμάς του δηλαδή σύμβουλος. Και όχι βυσματικά, ήταν σύμβουλος γιατί ήταν του Harvard. Καταλάβατε, κύριε Ερμέ, του Harvard. Και εσείς τώρα πάτε να κάνετε δουλειά με πτυχίο σε ιδιωτικό ΙΕΚ. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Ποτέ δυναμών. Είναι ποτέ δυναμών. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με Δέσποινα Μποτίτση και θα επιστρέψω με Δημήτρη Γάκη. Οπότε προτείνω, ανεπιφύλακτα το προτείνω, να μην φύγετε από την εκπομπή, διότι θα πούμε πάρα πολλά. Έχω και τον Βασίλη τον Πολίτη, τον Άβαρχο, εν αποστρατεία, να δούμε λίγο και για τους Τούρκους που λισομανάνε. Και ο Βασίλης ο Πολίτης είναι ένας πολύ ωραίος αναλυτής σε αυτά τα θέματα. Και μετά τις 10 και 4 έχω τον πρόεδρο των καταναλωτών του Ίνκα, τον Γιάννη τον Ανουσάκη, για να δούμε λίγο και αυτά τα θέματα με τη ρήτρα αναπροσαρμογή. Ξανά τη ρήτρα αναπροσαρμογή και πολλά άλλα ζητήματα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, επιστρέφω σε λίγο, δεν φεύγει κανείς.